Είμαι η Σατοκό από το TNI, το Transnational Institute. Είμαι συνάδελφος της Χίλαρη και εγώ αυτά που θα πω ουσιαστικά απηχούν αυτά που είπε εκείνη. Ξέρετε, το δημόσιο διάλογο στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι πραγματικά συναρπαστικός και μας δίνει μεγάλη δύναμη, μας ενδυναμώνει, αλλά και εμείς, ξέρετε, πρέπει να αφιερώσουμε ενέργεια σε αυτό το διαξηφισμό και αυτή τη συζήτηση, χρησιμοποιώντας την έρευνά μας και τις εκστρατείες μας, για τα οποία θα σας μιλήσω λίγο σήμερα. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς που συνεργάστηκε μαζί μας. Αυτή λοιπόν η δημοσίευση βγήκε πέρυσι. Δείτε, είναι ένα ολόκληρο βιβλίο. Μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Η σύνοψη θα υπάρχει σε 13 γλώσσες. Με την ελληνική είναι 13 οι γλώσσες. Όλες λοιπόν οι γλώσσες που έχουμε. Ευτυχώς υπάρχουν και η μετάφραση έγινε σε συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση και τις τοπικές εκστρατείες. Το TNI έτσι λειτουργεί, ξέρετε. Ουσιαστικά κάνουμε μια συλλογική έρευνα προκειμένου να βοηθήσουμε τις εθνικές εκστρατείες. Αυτό τουλάχιστον πόθουμε να κάνουμε. Αυτή η έρευνα λοιπόν δημοσιεύθηκε το 2017 και εξέτασε 7 σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες με αίτημα το να επανέλθουν υπό το δημόσιο έλεγχο. Είναι μια συλλογική έρευνα από την κοινωνία των πολιτών και με συνεργασία των σωματείων. Δεν θέλουμε μεγάλους οργανισμούς όπως την Παγκόσμια Τράπεζα ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που κανονικά αυτοί θα έπρεπε να κάνουν τέτοιες έρευνες. Αυτοί δεν κάνουν όμως τέτοιες έρευνες, μόνο για τις ΔΙΤ και τις ιδιωτικοποιήσεις κάνουν έρευνα. Έχουν τεράστια αποθέματα και εργαλεία για όλα αυτά. Έχουν καθοδήγηση για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε προκειμένου να προάγουν τις ΔΙΤ, τη συμπράξη δηλαδή δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Αλλά όσον αφορά το δημόσιο τομέα, δεν κάνουν τίποτα και συνεχίζουν να το αναγνωρούν. Γι' αυτό λοιπόν η κοινωνία των πολιτών, τα σωματεία πρέπει αυτά να ασχοληθούν, παρόλο που εμείς έχουμε πολύ περιορισμένους πόρους. Ωστόσο, η δύναμή μας είναι στη συλλογικότητά μας, προκειμένου να μπορέσουμε μαζί να βρούμε τις πληροφορίες και να χτίσουμε τη δύναμη, και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία της δύναμής μας. Για να ξέρετε γιατί μιλάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακούσαμε να γίνεται λόγος για την ανεπάρκεια της ιδιωτικοποίησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρήθηκε παγκοσμίως. Ας πάω λοιπόν και εγώ γρήγορα να σας παρουσιάσω τη μεγαλύτερη ή μία από τις μεγαλύτερες αστοχίες ιδιωτικοποίησης. Αυτή είναι η πρωτεύουσα της Ινδονησίας με πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους, Τζακάρτα. 20 χρόνια εμπειρίας ιδιωτικοποίησης. Ανέβηκαν οι τιμές, είπανε. Αποδοτικότητα δεν υπάρχει, αλλά όχι μόνο αυτό. Επενδύσεις δεν έγιναν όπως αναμενόταν. Η κατάσταση όμως μερικές φορές είναι και πιο κρίσιμη για μια χώρα σαν την Ινδονησία ή πολλές χώρες στην Αφρική. 40% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε νερό. Το σύστημα αποχέτευσης είναι ακόμη χειρότερο. Αυτά είναι θέματα λοιπόν κρίσιμα επιβίωσης και 20 χρόνια εμπειρία με την ιδιωτικοποίηση έδειξαν ότι δεν βοηθά η ιδιωτικοποίηση, δεν συνεισέφερε καθόλου σε αυτά τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο πέρυσι, μετά από 10 χρόνια έρευνας και εκστρατιών και μία σειρά από νομικές στρατηγικές, το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις είναι παράνομες, δηλαδή δεν εξυπηρετούν το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβαση στο νερό. Άρα αποφάνθηκε ότι πρέπει να πάει πίσω υπό δημόσιο έλεγχο το νερό. Αυτή είναι η απόφαση του Ινδονησιακού Αρείου Πάγου. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές τέτοιες μάχες, όπως γίνονται για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Μιλάμε ουσιαστικά για θέματα ζωής και θανάτου και για επιβίωση. Αυτό είναι που συνέβη στην Ινδονησία. Άρα και εμείς γιορτάσαμε γι' αυτό. Ωστόσο, η δικαστική απόφαση δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι εφαρμόζεται αυτόχρημα, άμεσα δηλαδή. Υπάρχουν πολλές πολιτικές δυνάμεις. Βλέπετε εδώ τον περασμένο Φεβρουάριο, η κοινωνία των πολιτών, οι τοπικές ομάδες και τα σωματεία έφεραν τον αντιδήμαρχο των Παρισίων, τον πρώην, ο οποίος πραγματικά ηγήθηκε της διαδικασίας επαναδημοτικοποίησης στο Παρίσι το 2010.
πριν αντιδήμαρχο, το άτομο στο μέσον λέει ομιλήτρια είναι ο αντιδήμαρχος τελικά μας λέει, άρα αυτός είναι η κυρία φιγούρα, αλλά το ηρωνικό είναι ότι αυτός ήταν μέλος μιας εταιρείας ιδιωτικής και πούλησε τις μετοχές του ταχύτατα και τώρα βρίσκεται εδώ στη συνάντηση και παραδέχτηκε ότι η ιδιωτικοποίηση στην Τζακάρτα ήταν κάτι κακό, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν επιτεύχθηκε, έμειναν οι άνθρωποι χωρίς νερό και αυτό ακριβώς έπρεπε να αλλάξει. Έτσι λοιπόν τάχθηκε στο να ακολουθήσει το παράδειγμα των Παρισίων. Ωστόσο, η δημόσια πίεση είναι μεγάλη και επίσης η συνεργασία με προσώπους άλλων 10 μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση. Και το ίδιο ισχύει και για τη γνώση και για την δυνατότητα. Άρα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Εάν η Τζακάρτα θέλει την επανακρατικοποίηση, εμείς θα προσφέρουμε την στήριξη και τασόμαστε σε αυτόν τον σκοπό. Αυτή είναι λοιπόν η νέα δυναμική κατάσταση εκεί. Εντάχει, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, λέει η ομιλήτρια, διότι χάρη στη Θεοδώρα την έχετε στα ελληνικά, την σύνοψη, γραμμένη, μεταφρασμένη. Κάποια μόνο κομβικά σημεία αυτής της συλλογικής έρευνας αναφέρω. 835 ιστορίες επιτυχίας success story έχουμε, πάνω από 1.600 πόλεις είχαν τέτοιες επαναδημοτικοποιήσεις. Λόγω των ανεπαρκειών και της αποτυχίας των ιδιωτικοποιήσεων, η επαναδημοτικοποίηση, μπορούμε να την αναφέρουμε ως αποιδιωτικοποίηση, είναι μια συλλογική αντίδραση από πολίτες, εργαζομένους, τοπικές κυβερνήσεις στην συστηματική αστοχία της ιδιωτικοποίησης και στην λιτότητα. Έτσι λοιπόν αυτή η κλίμακα, αυτά τα μεγέθη καταδεικνύουν ότι υπάρχουν καλύτερες λύσεις από την ιδιωτικοποίηση που μπορούν να αντιστρατευτούν την λιτότητα και να ανεβάσουν λίγο τις προσδοκίες. Θα ήθελα να αναφέρω δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν φέτος τον Ιανουάριο. Νομίζω ότι αυτές οι εκθέσεις θα πρέπει να αναφερθούν στην εκστρατεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και πέρα από εκεί. Μία είναι από το Βρετανικό Γραφείο Ελέγχου. Εκείνοι λοιπόν έκαναν μία έκθεση αμέσως μετά την πτώχευση της Calidian, που είναι μία εταιρεία ΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Πτώχευσε και ο Εθνικός Φορέας Ελέγχου έκανε μία αναφορά, έναν έλεγχο εποπτείας, ο Εθνικός Φορέας Εποπτείας. Είπε λοιπόν ότι οι Βρετανοί φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν 200 εκατομμύρια λίρες τα επόμενα 25 χρόνια. Αυτή ήταν η συμφωνία. Αυτοί χρησιμοποιούν λοιπόν τις PFI, δηλαδή τις επενδύσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που ουσιαστικά είναι κάτι σαν ΣΔΙΤ. Ουσιαστικά χρησιμοποιούν δηλαδή τις δομές και τη διαχείριση του δημοσίου και σε αυτή την περίπτωση με την πτώχευση δημιουργήθηκε ένα έλλειμμα πάρα πολύ μεγάλο, ήταν πολύ ακριβό και όλα αυτά επιστρέφουν στον φορολογούμενο που καλείται να πληρώσει 200 δισεκατομμύρια, λέει τώρα η ομιλήτρια. Είναι απίστευτο αυτό και αυτήν την στιγμή το θέμα αυτό εξετάζεται, διότι υπάρχει νέα ηγεσία, αλλά βεβαίως υπάρχει και η πίεση από το δημόσιο. Αυτή η έκθεση επίσης αποφάνθηκε ότι 25 χρόνια εμπειρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις ΣΔΙΤ έδειξε ότι υπάρχουν λίγα τεκμήρια, ότι οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, οι ΣΔΙΤ, συνεισφέρουν κάτι στο δημόσιο κορβανά. Αυτό κάτι δείχνει. Και μάλιστα απέδειξαν ότι τα πράγματα για το δημόσιο επιδεινώθηκαν. Μετά από αυτή την Βρετανική έκθεση, λοιπόν, μια άλλη σημαντική έκθεση δημοσιεύθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρώπης, άλλος δημόσιος θεσμός αυτός, ο οποίος παρακολουθεί τις δημόσιες δαπάνες. Αυτή η αναφορά λοιπόν πάει ακόμα παραπέρα
μελέτησαν τα 12 προγράμματα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη και ένα από αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνει την Ελλάδα, τηλεπικοινωνίες, οδικοί άξονες, τεχνολογίες. Και τι βρήκαν? Οι ΣΔΙΤ επιδεινώνουν την αξία της επένδυσης, το λεγόμενο value for money, δηλαδή το τι απόσβεση κάνει κανείς, τι χρήματα αποκομίζει από μια επένδυση. Αυτό είναι ουσιαστικά και το επιχείρημα που χρησιμοποίησαν για να προάγουν τις ΣΔΙΤ, ότι θα εξοικονομήσουν χρήματα, αλλά η πραγματικότητα έδειξε το αντίθετο. Επίσης, η διαφάνεια επίσης επιδεινώθηκε. Και αυτό είναι ένα από τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης, οι συμβάσεις ΣΔΙΤ και οι συμβάσεις ιδιωτικές πρωτοβουλίες χρηματοδότησης μεγεθύνουν τα δημόσια χρέη και επιβαρύνουν τα ισοζύγια των δημοσίων προϋπολογισμών. Δεν φαίνονται εκεί, αλλά καταγράφονται με τη μορφή χρέους. Και αυτή η κατάσταση δημιουργεί την ψευδαίσθηση, αν θέλετε, ότι μπορεί να είναι ευθύνη μιας ΔΙΤ, αλλά δεν είναι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και το τελευταίο για το οποίο προειδοποίησαν αφορά στη σχέση μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα. Διότι η ΣΔΙΤ τι είναι? Σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, δηλαδή η σύμβαση από την αρχή μέχρι το τέλος. Ιδάλλως, οι ΟΤΑ θα έκαναν συμβάσεις μέσα από δημόσιο διαγωνισμό ή θα είχαν δημόσια προμήθεια κτλ. Και θα είχαν τον έλεγχο μιας σύμβασης. Αλλά μια ΣΔΙΤ τι είναι? Είναι ένας σολιστικός διακανονισμός. Αυτό έχει λιγότερο ανταγωνισμό και δίδεται ουσιαστικά στον παραχωρησιούχο μεγαλύτερη δύναμη και αυτό ουσιαστικά αποδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά τη διαπραγματευτική τους ισχύ. Ένα από τα ευρήματα ήταν ότι αυτός ο διακανονισμός ΣΔΙΤ και ιδιωτικής πρωτοβουλίας χρηματοδότησης είναι 40% πιο ακριβώς σε διαδικασία από τις παραδοσιακές, τους παραδοσιακούς δημόσιους διαγωνισμούς. Αυτό που σας είπα δεν είναι από το δικό μας το Ινστιτούτο, το TNI, είναι όπως σας είπα από το Βρετανικό Φορέα και από το Ελεγκτικό Συνεδρίο της Ευρώπης. Όταν εξετάζουμε την Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτές οι άστοχες πολιτικές να επιβάλλονται, να αντιγράφονται και να εισάγονται στη χώρα. Η αποτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιτάσσουν το να πούμε όχι σε αυτές τις πολιτικές και να αντιστρατευτούμε στο να επαναλαμβάνονται οπουδήποτε στον κόσμο. Εξυπακούεται και στην Ελλάδα να μην επαναλαμβάνονται. Πόσα λεπτά έχω ακόμη? 6 λεπτά και μου λέτε, δεν έχω πολύ χρόνο. Λοιπόν, μου βγήκε λίγο μακροσκελέστερο αυτό το κομμάτι από ό,τι περίμενα, λέει η ομιλήτρια. Εδώ βλέπετε μια επισκόπηση των άλλων τομέων, βλέπετε εδώ το νερό και την ενέργεια σε προεξάρχουσες θέσεις για την επαναδημοτικοποίηση. Έτσι λοιπόν, ίδρυυση και ιδιωτικοποίηση. Ξέρετε βεβαίως ότι στη Γαλλία έχουμε την πιο μεγάλη κίνηση επαναδημοτικοποίηση σε μια χώρα που είχε απίστευτη ιδιωτικοποίηση. Γιατί είχαν πολλές ιδιωτικοποίησεις, είχαν πολύ μεγάλη εμπειρία του πόσο άστοχες είναι. Η ενέργεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πολλές περιπτώσεις είχαμε στη Γερμανία επαναδημοτικοποίησης με κάποιους λόγους. Απλά να δώσω έμφαση στις ομοσπονδιακές πολιτικές της Γερμανίας όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Το 2000 η ενεργειακή αγορά στη Γερμανία ουσιαστικά είχε 4 μεγάλους παίκτες, ιδιωτικές εταιρείες και εκείνοι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στην δημόσια ζήτηση και να μπορέσουν να μεταβούν σε πιο οικολογική ενέργεια. Έτσι λοιπόν είχαμε συνεταιρισμούς τοπικών αρχών, συνεταιρισμούς τοπικούς και τοπικές αρχές, ΟΤΑ και τα λοιπά και πρωτοστάτησαν αυτοί στο να φτιάξουν δικά τους δίκτυα και επίσης να έχουν παροχή με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ΑΠΕ στη Γερμανία, άλλοι τομείς ενδιαφέροντες. Για παράδειγμα, συλλογή ελλημάτων ή απορριμμάτων, πολύ ιδιωτικοποιημένα αυτά τα πεδία σε πολλές χώρες. Η αποκομιδή των σκουπιδιών περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό προσωπικού και πολλοί ΟΤΑ έχουν πολλούς εργαζομένους οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την αποκομιδή σκουπιδιών.
Τώρα, με την επαναδημοτικοποίηση, υπάρχει μια εσωτερική διαχείριση. Βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και υπάρχει και αειφορία περιβαλλοντική. Γιατί το να μειωθούν τα απόβλητα είναι σημαντικό για την κοινωνία. Ενώ ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει κίνητρο να μειώσει τον αριθμό των απορριμμάτων ή τον όγκο τους. Θέλουν περισσότερα σκουπίδια να έχουν για να βγάζουν κέρδος. Άρα, αυτή είναι μια πολύ διαφορετική λογική μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού. Τελείως διαφορετικές αρχές τα διέπουν. Διαφορετικά σκεπτικά. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Η επαναδημοτικοποίηση είναι μια βασική στρατηγική για μετάβαση σε οικολογικότερη ενέργεια, για αειφορία και για άμφιση τοπικής οικονομίας. Ισπανία. Ένα θέμα να θίξω εδώ, λέει η μιλήτρια. Εδώ μιλάμε πάλι για αποκομιδή σκουπιδιών. Ουσιαστικά φέρνουν πίσω εργαζομένους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κόστισε πολλά χρήματα γιατί οι εργαζόμενοι είναι καλύτερα πληρωμένοι και καλύτερα προστατευμένοι από τους μερικά απασχολούμενους. Παρ' όλα αυτά, οι τοπικές αρχές 16 με 20% καταφέρνουν να εξοικονομήσουν από τις δαπάνες για αυτές τις υπηρεσίες. Και αυτό τι κάνει, απηχεί αυτό που είπαμε πριν για τις υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής. Εξοικονομούνται λεφτά και διοχετεύονται σε πραγματικές υπηρεσίες για πραγματικούς ανθρώπους, για τους εργαζομένους. Αυτό παρατηρήθηκε όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά στον Ηνωμένο Βασίλειο, την Νορβηγία, τον Καναδά. Πολλές περιπτώσεις παρατηρήσαμε με την επανακρατικοποίηση ή επαναδημοτικοποίηση πολλών υπηρεσιών που κάνουν υπηρεσίες πιο φτηνές για τους ανθρώπους. Το τελευταίο κομμάτι τώρα. Συζητήσαμε το θέμα της δημοκρατίας. Θα ήθελα να το επαναλάβω. Ποια είναι για μας η ευκαιρία με αυτή την επαναδημοτικοποίηση, την πάλι κατά της ιδιωτικοποίησης. Υπάρχει η ευκαιρία για καλύτερες προμήθειες του δημοσίου τομέα. Αυτό είναι από μια περιοχή κοντά στη Βαρκελόνη. Είναι η τελική επιτυχία στην Καταλωνία για την επαναδημοτικοποίηση. Απέτησαν λοιπόν την επαναδημοτικοποίηση οι πολίτες. Φτιάξανε λοιπόν μια πλατφόρμα τέτοια. Ξέρετε βεβαίως, στην Ισπανία υπάρχουν πολλά που συμβαίνουν στο πλαίσιο του κινήματος των Δήμων. Οι άνθρωποι μετέχουν σε πάλες. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πλατφόρμα, μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι άνθρωποι τάχθηκαν στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό καινούριας δημόσιας εταιρείας σύνδρευσης. Αυτό σημαίνει πολλά, γιατί οι πολίτες, το σημείο έναρξης δηλαδή, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το νερό και αυτή είναι η αφετηρία τους. Αν η δημόσια διοίκηση ξεκινά με αυτή την αρχή, ότι το νερό είναι κοινό για όλους μας, το πώς το διαχειριζόμαστε είναι πολύ πολύ διαφορετικό από το να ξεκινήσουμε με το απόφθεγμα ότι το νερό είναι εμπόρευμα. Δεν είναι μόνο τιμή. Υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές περιβαλλοντικές παράμετροι και οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, την τονίζουν αυτή τη συνιστόσα και την καταλαβαίνουν και καλύτερα όταν το νερό είναι κοινό για όλους. Η δημόσια διαχείριση λοιπόν και διοίκηση θεωρώ πραγματικά ότι μπορεί να είναι ρηξικέλευτη και ριζοσπαστική όταν δουλεύει κανείς με τους πολίτες και όταν τονίζει την ισχυρή αξία που διέπει τη ρίση «το νερό είναι κοινό για όλους μας». Αυτό συμβαίνει στην Ισπανία. Εδώ, Βαρκελόνη, τεράστια πάλι ΑΚΠΑ, η εταιρεία νερού, πολύ ισχυρή, πολύ επικερδής, 150 χρόνια ιστορία στη Βαρκελόνη. Θεωρώ λοιπόν ότι πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν αυτή την τεράστια μάχη. Η τελευταία είδηση που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι παρόλο η Βαρκελόνη θέλει την επαναδημοτικοποίηση και οι πολίτες, υπάρχει ισχυρός αντίποδας. Έτσι λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο εισήγαγε έναν καινούριο νόμο, τον νόμο συμμετοχής των πολιτών, δια του οποίου οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν πράγματα δια τοπικού δημοψηφίσματος συλλέγοντας 15.000 υπογραφές κάθε φορά. Δηλαδή πράγμα το οποίο εδώ το πέτυχαν πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν πιστεύαμε πραγματικά ότι το τοπικό δημοψήφισμα θα γίνει αυτό το Μάιο, ωστόσο είναι λίγο στενάχωρο. Το Δημοτικό Συμβούλιο και το Σοσιαλιστικό Κόμμα
Το κόμμα των πολιτών δεν είναι η πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν το Σοσιαλιστικό Κόμμα αντιτάχθηκε σε αυτήν την πρόταση για το δημοψήφισμα. Και είναι ειρωνικό, αν το σκεφτείτε, η άμεση δημοκρασία είναι εν εξελίξη, αλλά εδώ έχασε κατά κράτος. Γι' αυτό χρειάζεται να συνεχίσει κανείς να παλεύει. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι εδώ. Θέλετε να έχετε δημοκρατική διαχείριση του δημόσιου νερού στη Βαρκελόνη? Αυτό ήταν το ερώτημα για το δημοψήφισμα. Εδώ λοιπόν, τελευταία διαφάνεια. Νομίζω ότι στο Βρετανικό διάλογο είχαμε τη δημιουργία μιας σπουδαίας ευκαιρίας να μιλήσουμε για τη δημοκρατική φύση της δημόσιας ιδιοκτησίας. Η έρευνά μας σκόπιμα προσπάθησε να απαθανατήσει αυτό το στιγμιότυπο της ανάκτησης των δημοσίων υπηρεσιών με τη συνεργασία τοπικών αρχών, πολιτών κτλ. Μερικές φορές είναι μόνοι τους οι πολίτες. Υπάρχει κάτι δημόσιο για μας, όχι μόνο οι δημόσιες αρχές, αλλά οι πολίτες, οι οποίοι είναι ριζωμένοι σε μια περιοχή, και εκεί υπάρχει μεγάλη ευκαιρία να συνεργαστεί κανείς και να συνεργαστεί και με τοπικές αρχές. Στη Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή, σε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, το επίκεντρο είναι πώς είναι η δημοκρατική δημόσια ιδιοκτησία, ποια είναι η μορφή της. Αυτό είναι τώρα στο δημόσιο διάλογο και στο προσκήνιο. Έμαθα από τη Θεοδώρα εδώ ότι υπάρχει ένα καινούργιο νομοσχέδιο, πολύ ενδιαφέρον, το οποίο επιτρέπει στους Δήμους να δημιουργήσουν δημοτικές εταιρείες, ΔΕΚΟ. Πραγματικά δημονώ να ακούσω τους επόμενους ομιλητές να το αναπτύσσουν αυτό, ενδεχομένως να μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό σαν μεγάλη ενδιαφέρουσα ευκαιρία να ταχθούν τέτοιες δημοτικές εταιρείες στο εγχείρημα της δημιουργίας μιας νέας γενιάς δημόσιων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ.